ελπίζουμε και οι υψηλές θερμοκρασίες, αν μη τι άλλο, να βοηθήσουν στον περαιτέρω περιορισμό του κορονοϊού και της εξάπλωσής του. Όπως ξέρετε, είμαστε σε καλή κατάσταση, έχουμε περιορίσει σημαντικά τα κρούσματα, έχουμε επιταχύνει με πολλούς εμβολιασμούς. Όμως, όπως έχουμε συζητήσει αρκετές φορές, είναι πάρα πολύ σημαντικό να πείσουμε τους συμπολίτες μας, οι οποίοι εξακολουθούν και είναι καχύποπτοι απέναντι στα εμβόλια, να σπεύσουν να εμβολιαστούν. Αυτό αφορά ειδικά τους πιο ηλικιωμένους συμπολίτες μας, οι οποίοι και κινδυνεύουν περισσότερο σε περίπτωση που αρρωστήσουν. Είναι πραγματικά πάρα πολύ στενάχωρο όταν βλέπουμε και σήμερα ακόμα να έχουμε εισαγωγές στα νοσοκομεία, εισαγωγές στις εντατικές, συμπολίτες μας να χάνουν τη ζωή τους και σχεδόν όλοι να είναι ανεμβολίαστοι ενώ είχαν τη δυνατότητα να προστατευτούν μέσα από το εμβόλιο. Γι' αυτό και θέλω να σας ευχηθήσω ακόμα μια φορά την παρότρινσή σας και ενδεχομένως μέσω και των χειρισμών των ιερέων στο ποίμνιο, ώστε να κάνουν οι καχύποπτοι αυτό το πρόσθετο βήμα, να τους πείσουμε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι απλά επιβεβλημένο για να επανέλθουμε στους κανονικούς μας ρυθμούς, αλλά είναι στοιχειώδης αυτοποστασία δικιά σας και των οικογενειών. Το έχετε κάνει πολλές φορές στο παρελθόν και θέλω να σας ευχαριστήσω. Θα το ζητήσω να το κάνετε μια φορά ακόμα. Ναι. Κοιτάξτε, είναι πεποίθησή μας πλέον ότι στο πρόβλημα αυτό το μεγάλο που όλοι αντιμετωπίζουμε και αγωνιούμε, είναι απαραίτητη η συνεργασία της πολιτείας με την Εκκλησία και με την επιστήμη. Όλα όσα ακούμε που είναι ανορθόδοξο, δεν μπορεί η επιστήμη με την θρησκεία, με την πίστη μας, στο προκειμένο θέμα να αναδείται. Έτσι λοιπόν είναι η βασική μας αρχή και το κάναμε και θα το κάνουμε συνέχεια, ώστε να γίνει πεποίθηση σε όλο αυτό, ώστε έτσι μόνο μπορεί να δημιουργηθεί ο τείχος που θα μας προφυλάξει από ό,τι πιθανόν καινούριο να προβάλλει πάλι. Επομένως, δεν έχουμε καμία αντίγυρηση. Θα το κάνουμε και πάλι και όσο φορές χρειαστεί. Σας ευχαριστώ, γιατί εξάλλου ο εμβολιασμός είναι πράξη αγάπης και αλληλεγγύης προς τον πλησίον.